Ελληνικών συγκροτημάτων που τελείωσε με φοβερή επιτυχία πριν από μισή ώρα. Έκλεισε ουσιαστικά το τριήμερο. Λοιπόν, η συναυλία με τη συμμετοχή νέων συγκροτημάτων που. Έλα άλλη μία, έλα. Πάμε καλή. Η συναυλία με τη συμμετοχή νέων ελληνικών συγκροτημάτων που τελείωσε πριν από μισή ώρα έκλεισε ουσιαστικά τις τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις της θεραπευτικής κοινότητας απεξάρτησης Έξοδος. Δεν μου λες, πώς ήμουνα. Α, τέλειος ήσουν, ε. 13 λεπτά για μια ατάκα. Ρε μαλάκα, είναι δύσκολη δουλειά. Όλα στον αέρα. Καλά, καλά, καλά. Μια στιγμή να κάνω τσέκ και φύγαμε, ε. Για κάνε. Πεδρό. Τι είναι, ρε. Βάλε προς τα τράβα. Τι είναι. Πού πάτε. Ρε! Αφήστε τον άνθρωπο, ρε γάμο το. Πού πάτε.
ποτέ εκεί κάτω. Πού να μην πάω? Ποτέ. Τι εννοείς? Δεν πέφτω, περίμενε. Πέτρο! Πέτρο! Τι έγινε, τι έπαθε, ψυχο. Ευτυχώς, κλείστησα και πέρασε ξεστάσει πέρα από πάνω μου. Ο τύπος που πήγε, δεν ξέρω, χάθηκε μέσα τα μάτια μου. Ρίξε φως. Έλα, πάμε. Τι στο διάλαβες να κάνεις εκεί μέσα? Είναι η δυσκολία της και η δουλειά που λέγαμε. Ας το ρε, Άρη. Την δίνει και η μπαταρία. Έλα ρε, προχώρα. Έχεις ιδέα που πάμε? Ο τύπος έχει όπλο, αν θυμάσαι. Έρχεσαι μόνο να μην τον βρούμε. Τι στο διάλογο εδώ μέσα. Μπορεί να μπήκαμε και στην κόλαση. Θα με πας, ναι, μα. Το αποκλείεται δεν μου κάνει. Είναι μια πολύ χλωμή λέξη. Έλα ρε Σπασίκλα, σου έχω ζητήσει πολλές φορές να με πας κάπου. Η ταινία είναι πολύ δική μας, σου λέω. Paranormal. Ελέγχω μπάνκ σε ένα πρόγραμμα και απαραδίδω αύριο. Καταλαβαίνεις σε τι κυκλώνα βρίσκεται η ύπαρξής μου. Μπάνκ. Εγώ το μόνο μπάνκ που ξέρω είναι ο Bugs Bunny. Έλα, μωμά, τι είναι? Ναι, ρε, μητέρα, η τηλεόραση δείχνει τον Άρη και σιγά το πράγμα. Τι? Καλά, καλά. Θα το δω, για. Η διαφυγή του δολοφόνου δεν ήταν καθόλου τυχαία. Τον ακολουθήσαμε σε έναν υπόγειο κόσμο κάτω από το κέντρο της Αθήνας και κυριολεκτικά εξαφανίστηκε μπροστά από τα μάτια μας. Τι λέει πάλι το τέρας? Λοιπόν, άκουσε με, Τέλειο, για να βάλουμε και τα πράγματα σε μία τάξη. Ο δημοσιογράφος κυνηγάει την είδηση, αλλά δεν γίνεται είδηση ο ίδιος, με καταλαβαίνεις. Αυτός είναι ο βασικότερος κανόνας που εσύ καταπάτησες. Και σε ρωτάω, αν οι δολοφόνοι πετυχαίναν εσάς? Τόσο το καλύτερο για το κανάλι. Θα είχες live δολοφονία δημοσιογράφου. Λοιπόν, εσύ είσαι ή δεν είσαι ευχαριστημένη? Δεν το πιστεύω ότι με ρωτάς τώρα. Τι πρέπει να κάνω μαζί σου, μου λες? Να γίνεις πιο αισιόδοξη. Είσαι θεοπάλαβος, αγόρι μου. Είσαι για τα σίδερα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην το ρισκάρεις άλλη φορά. Μην ανησυχείς. Να σου πω. Ξέρεις ότι γίνεσαι πολύ βοητευτική όταν προσπαθείς να καταπιέσεις τα νεύρα σου.
καταφέρνει. Τι θα κάνω μαζί σου, μου λες? Με γεμίζει συνέχεια μπελάδες. Αλλά σου αρέσει, ομολόγησε το. Φύγε. Και αν δεν φύγω? Θα γίνω άσχημη. Θα γίνω τέρας. Το γνωστό τέρας που δεν σου αρέσει καθόλου να βλέπεις. Τσάω για τα λέμε. Τι να ήθελες? Κάτσε. Κοίτα τι βρήκα. Τι υποτίθεται ότι του βλέπω? Ο τύπος που σκοτώσανε μπροστά σου. Λοιπόν, ο κύριος ονομάζεται Κασίμης, διαρρήκτης και ο λίγον αρχαιοκάπηλος με ένα μητρό να. Ξεκαθάρισμα λογαριασμού. Πριν 6 χρόνια μία συμμορία είχε κάνει ρεφηφή σε μια τράπεζα στη Φιλελλήνων. Και? Και για να βρεθούν κάτω από την τράπεζα χρησιμοποίησαν ένα σύστημα υπόγειων στοών. Το σπίτι όμως από που μπήκανε σε αυτές τις στοές είναι ακριβώς το σπίτι από το οποίο το σκάσανε οι δολοφόνοι χθες το βράδυ. Υπόγειες στοές που διασχίζουν την Αθήνα, λαβύρινθοι που δεν ξέρουμε πού οδηγούν, περίεργες συμπτώσεις. Τι μας λέει όλο αυτό? Δεν μου φάνηκε καθόλου παράξενο και ήταν και πολύ καλό βίντεο. Υπάρχει μια άλλη πόλη κάτω από την πόλη μας. Ποια θα ήταν η γνώμη σας αν σας έλεγα ότι μπορείς να χωθείς στην Πανεπιστημίου και να βγεις στο λόφο του Αρδιτού ή ίσως ακόμα και στην Πεντέλη? Θα έλεγα καλό, γιατί έτσι γλιτώνεις και το κοτυλιάρισμα. Ο Μακρυγιάννης στα κείμενά του μιλάει για στοές κάτω από τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Τι είναι όλες αυτές οι στοές και ποιος τις έφτιαξε? Μπορεί να είναι αποχετευτικά φρεάτια μέχρι καταφύγια του Μεταξά. Και από παλαιοχριστιανικές κατακόμβες μέχρι μυστική διάδρομη από την Τουρκοκρατία. Και ίσως όλα αυτά να σχετίζονται με κάτι ακόμα πιο μυστήριο και ανεξήγητο. Άντε πες μας, δεν μας έσκασες. Έχετε ακούσει τη θεωρία της κούφιας γης και για τα όντα που ζουν στα έγκατα? Άντε ρε σταμάτα, δεν τα πιστεύω εγώ αυτά. Μια αναφορά έκανα, δεν σου ζήτησα να πιστεύσεις. Πώς σας φαίνεται όλη αυτή η ιστορία για τις στοές, κύριε καθηγητά? Κοίταξε, Ματθαίο, ο μύθος της κρυμμένης υπόγειας πόλης υπάρχει και για τη Ρώμη, το Λονδίνο, το Παρίσι, ακόμη και για τη Νέα Υόρκη. Ο υπόγειος κόσμος των Μητροπόλεων αυτών, φορτισμένος με κάθε είδους φαντασιώσεις, ασκεί μεγάλη βοήθεια. Έλεος, κύριε καθηγητά μου, εδώ μιλάμε για την Αθήνα. Μια νέα μυθολογία γεννιέται, Ματθαίο, στη μεγάλη πόλη. Όλες αυτές οι ιστορίες που κυνηγάς εσύ και η παρέα σου, πριν φυσικά φαινόμενα, εξωγή, συνωμοσιολογίες, όλα αυτά είναι σημάδια των καιρών. Αστική μύθη. Μια νέα θεωρία έρευνας. Δηλαδή, εγώ και η παρέα μου είμαστε υλικό για μελέτη, ε? Ακριβώς. Αλλά δυστυχώς δεν εμπίπτεται στο δικό μου γνωστικό τομέα. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Τελείωσες, κυρία Πέντα? Ναι, αγοράκι μου, φεύγω. Σου φέρνω τα ρούχα με καθαριστήρι. Πρωί-πρωί. Ωραία, θα το ζώσεις και αυτό. Ευχαρίστως. Έψαξες τις τσέπες σου, γιατί όλο και κάτι ξεχνάς εσύ. Κυρία Άρη, τι σου έλεγα? Γεια. Μωρό μου. Τι είναι αυτό? Με αναρωτάς? Βάλε μου σε παρακαλώ το βίντεο, το αμοντάριστο.
Πάρ' το λίγο πίσω. Αυτός το έβαλε. Γιατί όμως, ρε Άρη. Αυτό έψαχνα να βρουν οι δολοφόνοι. Αυτό ήθελαν. Και τώρα το έχεις εσύ. Τι θα κάνουμε. Λοιπόν, εγώ στη θέση σου θα πήγαινα να βρω το τελευταίο της συμμορίας. Είσαι κούκλα, είσαι έξυπνη. Γιατί δεν σε παντρεύτηκα. Γιατί σε απέρριψα. Και γιατί δεν ήθελα να μείνω χείρα νωρίς-νωρίς. Τι εννοείς. Λοιπόν, αυτό το πλάνο είναι αυτό που έβαλα στο ρεπορτάζ. Και προβλήθηκε και το είδαν όλοι. Ίσως και δολοφόνοι, οπότε... Οπότε... την έβαψα. Πολύ λεπτομεριακός χάρτης, ε. Έκαναν καλή δουλειά. Βγάζετε καμιά άκρη. Τι να σου πω. Έχει σημειωμένες διαστάσεις, διαδρομές, διασταυρώσεις. Πάμε καμιά βόλτα. Γιατί όχι. Για να δούμε τι θα συναντήσουμε εκεί κάτω. Τα πάντα ή και τίποτα. Πάμε και βλέπουμε. Σαν να έχει μια παράξενη ενέργεια αυτός ο χώρος. Κοίτα να δεις που η Αθήνα έχει μετρό από παλιά. Τι. Ακούστε. Δεν ακούω τίποτα. Ναι, μόνο δεν φάνηκε. Πάντως, από ό,τι βλέπετε, κούφια γη υπάρχει. Τώρα εσύ, σοβαρά, πιστεύεις τη θεωρία της κούφιας γης και ότι ζουν όντα εδώ κάτω? Πιστεύω τα πάντα και απορρίπτω τα πάντα. Εξαρτάται από τη στοιχειοθέτηση. Να μου λες το λαγούμι στο οποίο στριμώχτηκα το θεωρείς στοιχείο? Η κοροϊδία, αγόρι μου, είναι από τις πρωταρχικές άμυνες απέναντι στο φόβο. Τι να φοβηθώ, ρε Ματθαίο, που να πάρω διάολο. Τόση ώρα εδώ μέσα έχει ζητεί κάτι για να φοβηθούμε. Βλέπω όμως εγώ. Τι.
Κάτι πράγματα κινούνται μέσα στο σκοτάδι. Πού? Εκεί βλέπετε. Εκεί, στο άνοιγμα που μπαίνει το φως. Α, πρέπει να είναι από το μετρό. Φέρνει ζέστη το χειμώνα, γι' αυτό κοιμούνται εδώ. Είδαμε και τα πράγματα που κινούνται στις σκιές.
Νίκη! Νίκη! Είσαι καλά? Νίκη, είσαι εντάξει? Ε? Έλα, έλα, δεν είναι τίποτα. Φοβήθηκες. Πες μου ότι με πιστεύεις. Φυσικά και σε πιστεύω. Αν δεν με πιστέψεις κι εσύ θα τρελαθώ, αλήθεια σου λέω. Δεν χρειάζεται. Εγώ σε πιστεύω. Και ο Άρης. Ο Άρης το ψάχνει γενικώς. Το ψάχνει σου λέω. Τώρα αυτός δεν είναι λόγος να τρελαθείς. Τι γίνεται? Τι να γίνει, μωρό μου. Η πίεσή σου ανέβηκε στο 18 και σου φέρα μερικά σκορδόψωμα για να έρθει στα ίσια σου. Μην αλλάζεις θέμα. Ανοίχτηκε μια παράκαμψη που δεν υπήρχε στο χάρτη. Με πιστεύεις ή νομίζω ότι τρελάθηκα? Νίκη, πρέπει να μάθουμε τι έζησε αυτή η συμμορία κάτω από τις στοές. Αύριο θα πάω να βρω τον τελευταίο της συμμορίας. Μαζί θα πάμε. Εντάξει. Τα τελευταία χρόνια διάβασα πολλά δημοσιεύματα σχετικά με τη μυστική πόλη. Τα οποία πολλά κατάφεραν να δημιουργήσουν μια σύγχυση με ανεξικρίβωτα στοιχεία και φανταστικές πληροφορίες. Κι όμως, κύριε καθηγητά, στην Αθήνα υπάρχουν διάσπαρτες μυστηριώδεις πύλες. Στη διασταύρωση Καλλιρόες και Βουλιαγμένη σε τυφλή σύραγγα. Στο εκκλησάκι των Αγίων Ισιδώρων, το άνοιγμα που λένε, καταλήγει στο γαλάτσι. Η καταπακτή, πίσω από τη Ρώσικη εκκλησία, δεν βγάζει στην αρχαία πνίκα. Αυτά τα ξέρουν οι αρχαιολόγοι. Και... Μαθαίο, συνέλθε. Φυσικά υπάρχουν σπήλαια και ρήγματα. Δεν είδες τι έγινε με το μετρό? Με τους αμέτρητους τόνους τσιμέντου που χρειάστηκαν για τα μπαζώματα, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση του έργου. Δεν είδες τι έγινε με το περίπτερο που βούλιαξε στην Πανεπιστημίου? Αυτό όμως, Μαθαίο, δεν σημαίνει ότι υπάρχει τίποτα το μυστήριο σε αυτόν τον υπόγειο κόσμο. Ήσασταν φίλοι με τον Κασίνη, έτσι δεν είναι? Δημοσιογράφος είμαι. Απλώς ήμουν μπροστά όταν σκοτώθηκε.
Και λοιπόν, μήπως έχετε ιδέα ποιος τον σκότωσε? Αυτή η ιστορία δεν είναι για σας. Θέλουμε να μάθουμε τι είδατε εκεί κάτω στις στοές. Τι υπάρχει εκεί μέσα? Άκου να σου πω, ήρθα εδώ επειδή μου το ζήτησε ο διευθυντής. Αν ήξερα ότι θα μου κάνει τέτοιες ερωτήσεις, δεν θα έρχομαι καθόλου. Γιατί? Πρέπει να μας βοηθήσεις στο βορρά. Μπλέχτηκα, με κυνηγάνε και εμένα, ρε γαμώτο. Στα αρχίδια μου. Πες μας τι ξέρεις. Πρέπει να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Ίσως έτσι μπορέσουμε να βοηθήσουμε και εσένα. Ένα ζυγάρι. Ήμασταν πέντε σε αυτή τη δουλειά. Τους δυο τους φάγανε επί τόπου. Το Λεωνίδα τον αυτοκτόνησε ο παραμονές της δίκης. Τώρα πάει και ο Κασίμης. Είμαι ο τελευταίος. Στο λόγο του Αρτιτού υπάρχει το φαινόμενο της Μάρκου Μουσούρ με τον πλακόστρωτο δρόμο που οδηγεί στον γενό χώρο. Αυτό δεν θα το εξηγήσετε κάπως? Μα τι θέω, αν εξτομίσεις κι άλλα στήρικτα και χαοτικά, θα κάνω πρόταση σε σύγκλιτο για έκπτωσή σου από τον τίτλο του διδάκτορα. Μεγάλη μου τιμή να ξανασυσταθεί η ιερά εξέταση για τις ιδέες μου. Με εξοργίζει και μόνο ότι τολμάς να κάνεις υποθέσεις περί μυστικού υπόγειου κόσμου. Η υπόθεση δεν είναι μήτρα της επιστήμης? Ποιες επιστήμης? Τι κάθομαι και σε ακούω. Μπορώ να σου προσθέσω κι εγώ λίγο χάος, αν θες. Υπάρχουν σύραγγες και κάτω από τη Βουλή. Το ξέρεις? Επίσημα θεωρούνται αποχετευτικό δίκτυο. Όμως κάποτε το κτίριο ήταν ανάκτορο του Όθωνα. Και μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι σύραγγες αυτές αποτελούσαν σύστημα διαφυγής που κατασκεύασαν βαβαροί αρχιτέκτονες. Πρόσεξε με, μία από τις σύραγγες αυτές προχωρεί κάτω από τον Εθνικό Κήπο και φτάνει στο πρώτο νεκροταφείο. Το ξέρεις? Ενώ μια άλλη διακλάδωσή της προχωράει, φτάνει κοντά στην Ακρόπολη, κοντά στο θέατρο του Διονύσου. Πιστεύετε ότι ήταν έξοδος των αρχαίων Ελλήνων από την Ακρόπολη? Τι το μυστηριώδες βρίσκεις όλα αυτά? Κι όμως είναι παράξενο. Αυτά τα δίκτυα. Ματθαίο, το μόνο παράξενο που βρίσκω είναι η συνεργασία γεωλογίας και ιστορίας. Τι το παράξενο ήταν τελικά οι ιστορίες? Είπαμε, άστο. Τα λεφτά που πήρατε από την τράπεζα, πού τα κρύψατε? Δεν πήραμε τίποτα. Τα αφήσαμε εκεί. Φοβηθήκαμε. Τι φοβηθήκατε? Είπαμε, άστο αυτό. Ναι, αλλά τα λεφτά έκαναν φθαρά. Πλάκες χρυσού ήταν. Και δεν τις πήραμε εμείς, άλλοι τις πήραμε. Ποιοι? Δεν ξέρω. Πάντως εμείς δεν βγάλαμε τίποτα πάνω. Άδικα την πατήσαμε. Και μετά, ποιοι σας κυνήγησε? Αυτός που οργάνωσε τη δουλειά. Ναι, ποιος είναι αυτός? Δεν ξέρω. Δεν τον είδα ποτέ. Και αυτός ο εγκέφαλος, ας πούμε, τι μπορεί να θέλει από μένα? Δεν έχω ιδέα. Πάντως ένα πρέπει να ξέρετε. Αυτή η ιστορία οδηγάει τους ανθρώπους στον τάφο. Είναι μια κόλαση. Κάτσε ρε παιδί μου, κάποιος είναι εκεί και παρακολουθεί. Ποιος?
ήταν και χθες έξω από το σπίτι του Ματθαίου. Μη κοιτάζε, παιδί μου. Καλά, πολύ γουστάρω να παρακολουθούν. Εγώ όμως δεν γουστάρω καθόλου. Καλά, ντε. Δεν θυμάμαι να σου έδωσα κλειδιά από το σπίτι του φίλου μου. Δεν χρειάστηκε. Ήρθα να σε προειδοποιήσω να ήρθα αργά. Η εξώπορτα δεν ανοιχτή και το σπιτάκι του φίλου σου στο γάρι που βλέπεις. Τι έγινε? Λοιπόν, Άρη, εγώ δεν ξέρω να σου πω πολλά. Αλλά έμαθα πως έχουν υπογράψει συμβόλαιο να σε καθαρίσουν. Εμένα, γιατί? Εσύ ξέρεις τα πολλά. Εγώ ξέρω τα κρίσιμα. Είναι μπλεγμένη η υπηρεσία σου? Δεν έχει καμιά σχέση η υπηρεσία, ξέχασέ το. Θα βρίσκω άκρη. Δεν την βγάλεις ποτέ. Έτσι γίνεται με τους λαβύρινθους. Τι πάει να πει αυτό? Είσαι τυχερός. Γιατί στο λαβύρινθο που ψάχνεις έχεις ένα μύτο. Εμένα. Εσύ τι σχέση έχεις μαζί την ιστορία? Είπα εγώ πως έχω σχέση. Έλα ρε Λάζαρε, πες μου τι τρέχει. Δώσ' μου το χάρτη που βρήκες. Δώσ' μου τον. Θα τελειώσουν όλα εδώ. Και αν δεν τον έχω? Τότε θα σε φάει κάποιος ο εγκέφαλος. Γιατί θα νομίζω ότι έχεις το χάρτη. Και θα σε φάει περιέργεια γιατί υπάρχει στις δουλειές. Ούτως ή άλλως, με έχεις τελειωμένο. Δεν μου λες, Λάρη. Ποιος είπε ότι υπάρχουν μόνο κακοί και καλοί σε αυτό το παραμύθι? Ακόμα ποιος σου είπε ότι μπορείς να διακρίνεις τη διαφορά? Τα λέμε. Είσαι καλά? Προσπαθώ. Τι έγινε εδώ μέσα? Αυτό που βλέπεις. Εδώ που τα λέμε, έτσι είναι συνήθως. Τι έγινε? Έψαχνα το χάρτη. Και? Τον βρήκαν? Όχι, τον είχα πάνω μου. Αλλά τους τον έστειλε όπου να έρθουν να τον πάρουν. Αυτός ο χάρτης δεν οδηγεί πουθενά. Δεν πρόκειται να βρουν τα κλουπημαία. Εκεί κάτω είναι μια κόλαση. Έτσι είχε πει ο Θόδωρος. Και η κόλαση δεν χαρτογραφείται. Ελάρη, τι κάνει αυτός πάλι? Λοιπόν, Στεριόπουλε, θέλεις εσύ για τον Ιθερινό Κέντρο. Τι ακριβώς είπες εκεί κάτω, Θεμή? Πολλά. Ποια είναι αυτά τα πολλά, επιτέλους? Δεν με πιστέψετε. Αλλά εκεί μέσα ήταν σαν να μας περίμενε το κακό.
Πες μας. Είχαμε τελειώσει τη δύσκολη δουλειά και ανεβαίναμε προς τα πάνω. Όταν ξαφνικά μας τύφλωσε ένα φως. Και ήταν σαν να ανοίξει μπροστά μας ένα λαγούμι που δεν είχαμε ξαναδεί. Η γη άρχισε να τρέμει. Φοβηθήκαμε. Αρχίσαμε να τρέχουμε, να βγούμε από εκεί μέσα. Όμως οι χάρτες που είχαμε στα χέρια μας ήταν άχρηστοι. Άλλοι διάδρομοι, άλλες στοές, τίποτα. Τρέχαμε να φύγουμε. Να βγούμε από αυτό το καταραμένο μέρος, αλλά... Χριστέ μου, γαμώ το. Ξαφνικά άκουσα πίσω μου κραυγές. Γύρισα να κοιτάξω. Και είδα δύο από τους δικούς μου να ψυχοραγούν μπροστά στα μάτια μου. Το πρόσωπό τους ήταν γεμάτο αίματα. Τρελάθηκα, είδε. Ήταν παγίδα. Ήταν μια παγίδα θανάτου. Και από τι πέθαναν? Εγκεφαλικό. Έτσι είπαν οι γιατροί. Τώρα δυο παλικάρια γελίζα τάβρια, εγκεφαλικό. Με τα κλεμμένα τι έγινε, ρε Θόδωρε? Ε. Ο εγκέφαλος πιστεύει ότι τα πήραμε εμείς. Γι' αυτό μας κυνηγάει. Εμείς όμως αφήσαμε τις ψυχές μας σε αυτό το μέρος. Σε αυτό το γαμημένο μέρος. Αυτή είναι η αλήθεια. Ίσως από άγνοια είχατε παραβεί κάτι. Ξέρω κι εγώ, ρε φίλε. Να σου πω, μήπως είδες εκεί ένα αρχαίο θρόνο με μια μάσκα? Όχι. Όχι, όχι. Τίποτα τέτοιο. Και ο χάρτης? Ο χάρτης. Λοιπόν, τι με ήθελες? Ναι, εγώ. Ευχάριστα για σένα. Εσύ τους απασχολείς πια? Τα δυσάρεστα νέα είναι για τον Θόδωρο. Το Θόδωρο που έβλεπες τελευταία. Ναι, τι? Του φάγανε. Χθες σε μια συμπλοκή στη φυλακή. Δεν ξέρω αν σου είπε την αλήθεια. Αλλά όταν έγινε το ρεβιφί στην τράπεζα, ο Χρυσός χάθηκε και δεν κατάλαβαν το πώς και το γιατί. Τελευταία στιγμή υποψιάστηκαν ότι ήταν στημένη όλη η δουλειά. Ότι ίσως πήραν σε πλυντήριο μαύρου χρήματος. Α, είσαι σίγουρος? Έμαθα ότι ο εγκέφαλος τους χρησιμοποίησε σαν πιόνια. Τότε γιατί τους κυνηγούσε? Όσο λιγότεροι, τόσο το καλύτερο. Σε χαιρετώ. Εσύ ξέρεις.